αν αντιδρούμε στους πειρασμούς, είναι αμαρτία. Είναι σαν να έρχεται ο Χριστός μας στο σπίτι μας και να του λέμε, γιατί ήρθες, εγώ δεν σε θέλω, δεν σε κάλεσα, ποιος σου είπε να έρθεις. Τέτοια λέμε, με τον τρόπο μας. Η εξαίρεση, είπαμε, είναι πάντα οι πειρασμοί που μπαίνουμε μόνοι μας, δεν μιλάμε για αυτούς τους πειρασμούς. Εκεί ζητάμε από τον Θεό να μην μας αφήσει να μπαίνουμε σε αυτούς τους πειρασμούς, δηλαδή να ορμάμε, να ικανοποιήσουμε τα πάθη μας. Εκεί φυσικά δεν είναι επίσκεψη Θεού, εκεί είναι άφημα δικό μας στον πειρασμό, στον πονηρό, στον διάβολο. Αλλά όλοι οι άλλοι πειρασμοί που μας έρχονται απ' έξω, έτσι, εκεί πρέπει να τους αγκαλιάζουμε και να τους δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη, όπως είπαμε, ευχαριστία, με χαρά. Αλλιώς αμαρτάνουμε, βέβαια. Σφάλουμε. Είναι σαν να έρχεται ο γιατρός στο σπίτι σου, έτσι, με όλες τις προϋποθέσεις να σε θεραπεύσει, και εσύ του κλείσεις την πόρτα και λες, φύγε, δεν σε θέλω, γιατί ήρθες. Εγώ θέλω να σαπίσω στα τραύματά μου. Δεν θέλω να θεραπευτώ. Αυτό κάνουμε. Και είναι τραγικό.